No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Η τύχη, το κριτικό της πείσμα και οι δυνατές σπουδές έφεραν στο διάβα της Κυριακής Κατσοβρεσάκη μια ευκαιρία που ούτε στα πιο τρελά της όνειρα δεν φανταζόταν. Η νεαρή Ελληνίδα ανήκει στο επτάμενο προσωπικό της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας. Πήρε χωρίς δεύτερη σκέψη την απόφαση να εγκαταλείψει την Ελλάδα της κρίσης και απογείωσε το μέλλον της στη Μέση Ανατολή. Η όμορφη Ελληνίδα, με καταγωγή από τη Σιτία, ξεκίνησε από την αεροπορική εταιρεία Emirates και κατάφερε να είναι μία από τις προσωπικές αεροσυνοδούς της βασιλικής οικογένειας στη Σαουδική Αραβία και να ταξιδεύει μαζί τους με το υπερπολιτελές αεροπλάνο τους. Η αρχή έγινε όταν επιλέχθηκε για το στόλο της Emirates, όπου και ξεχώρισε ανάμεσα στις 700 υποψήφιες. Μάλιστα, η Κυριακή ήταν μεταξύ των μόλις 7 που είχαν τα τυπικά προσόντα και ανταποκρίθηκαν άριστα στα ψυχολογικά και σωματικά τεστ. 2 χρόνια αργότερα, δέχτηκε πρόταση να είναι υποψήφια για αποκλειστική απασχόληση στη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Από τις 30 κοπέλες, προκλήθηκαν οι 2 και τελικά η Κυριακή ήταν αυτή που επιλέχθηκε από τους ίδιους τους γαλαζοαίματους να ταξιδεύει μαζί τους. Όπως η ίδια λέει, η εμπειρία είναι συναρπαστική, ενώ οι συνθήκες εργασίας άριστες. Όταν η οικογένεια είναι στη Σαουδική Αραβία, η Κυριακή μένει στο παλάτι. Της έχουν παραχωρήσει ένα υπέροχο σπίτι με πισίνα, γυμναστήριο και προσωπικό οδηγό. Με τη βασιλική οικογένεια, κάνουν 1 με 2 πτήσεις το μήνα, ενώ περνά αρκετό ελεύθερο χρόνο μαζί τους. Το τελευταίο διάστημα, παρακολουθεί μαθήματα προκειμένου να γίνει μία από τις ελάχιστες γυναίκες πιλότους, έχοντας βλέψει για μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Κυριακή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες κοντά μας. Καλώς σας βρήκα. Ξέρω ότι είσαι και σε περίοδο ρεπό. Ναι, ακριβώς. Μόνο που γι' αυτό είσαι και στην Ελλάδα κιόλας, έτσι. Ναι. Μόνο που το δικό σου το ρεπό διαρκεί 1 μήνα. Ναι, ακριβώς. 1 μήνα δουλεύω και 1 μήνα έχω ρεπό. Λοιπόν, από τα λίγα που ακούσαμε στο βίντεο, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η δουλειά που έχεις είναι ιδανική. Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι όταν περιγράφω τη δουλειά μου στις φίλες μου ή σε κάποιον που δεν με γνωρίζει, μου λέει ότι ακούγεται σαν παραμύθι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι θα μπορούσα να περιγράψω τη δουλειά σαν μια δουλειά λαχείο και πραγματικά κάνω το σταυρό μου. Και θεωρώ ότι είμαι πολύ ευλογημένη που κατάφερα να ενταχθώ στο πλήρωμα για τη βασιλική οικογένεια. Μπορείς να μου πεις πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Εσύ ήθελες ανέκαθεν να γίνεις αεροσυνοδός? Ξεκίνησες για κάτι τέτοιο? Η αλήθεια είναι πως όχι. Τυχαία έγινε. Τελείωσα το πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο. Έχω σπουδάσει φιλοσοφική. Mm-hmm. Και τότε είχα μια φίλη που έκανε τη δουλειά σαν αεροσυνοδός και μου περιέγραφε πώς ήταν η δουλειά της, πώς ήταν το lifestyle και μου άρεσε πάρα πολύ. Και τότε της είπα, αν ακούσει ότι παίρνουν πάλι άτομα στην εταιρεία που δουλεύει, πες μας λίγο το βιογραφικό μου κι εγώ. Και μετά από λίγους μήνες. Δεν χρειάζεται όμως και κάποια εκπαίδευση για να γίνεις αεροσυνοδός? Όχι, δεν χρειάζεται να έχεις κάνει κάποια ειδική εκπαίδευση. Φυσικά χρειάζεται να γνωρίζεις πολύ καλά αγγλικά και να έχεις τελειώσει το λύκειο. Αυτά είναι τα πολύ απαραίτητα χαρακτηριστικά. Τα προσόντα, ας πούμε. Και έστειλα το βιογραφικό μου και ξεκίνησα την καριέρα μου σαν αεροσυνοδός σε κάποια αεροπορική στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έμεινα στο Ηράκλειο της Κρήτης για 4 περίπου χρόνια και μετά θέλησα να βάλω στόχο να πάω στο εξωτερικό. Σου άρεσε όμως, ήταν δηλαδή, γιατί ξέρεις, αλλιώς να τα ακούς, αλλιώς να στο περιγράφουν και αλλιώς να το ζεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, okay, σπούδασα φιλοσοφική, αλλά η φιλοσοφία του ταξιδιού με μάγεψε και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να κάνω μια δουλειά που να έχει σχέση με το ταξίδι. Δηλαδή,
Δεν θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου να κάνω μια δουλειά που να γραφείου, μην... Ναι, μια δουλειά γραφείου. Λοιπόν, στη συνέχεια έβαλα στόχο να μπω στην Emirates. Τα κατάφερα με την πρώτη προσπάθεια. Γιατί συγκεκριμένα στην Emirates? Έβλεπα πάρα πολλά βίντεο και κυρίως μου άρεσε πάρα πολύ που ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο. Και ήταν το όνειρό μου να ταξιδεύσω παντού, σε κάθε γωνία του κόσμου. Οπότε λέω, η Emirates είναι η κατάλληλη αεροπορική για μένα. Πήγα λοιπόν, προσπάθησα και ανάμεσα από τα 700 περίπου άτομα ξεχώρισα εγώ και άλλες 6 κοπέλες. Είναι δύσκολο. Δηλαδή κάποιος που θέλει να μπει στην Emirates να ναι, να θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο. Τι ζητάνε δηλαδή? Φυσικά πρέπει να γνωρίσει κάποιος παραπάνω γλώσσες για να μπορέσει να ανταγωνιστεί με τα τόσα άτομα, γιατί ήμασταν περίπου 700 υποψήφοι όταν πήγα εγώ. Εσύ τι γλώσσες μιλάς? Αγγλικά φυσικά, ιταλικά, ισπανικά και τα ελληνικά θεωρείται μια τέταρτη γλώσσα. Ωραία. Ναι, και φυσικά το ότι έχω τελειώσει πανεπιστήμιο είναι κάποιο άλλο έξτρα προσόν. Λοιπόν, πέρασα τα 3 στάδια, γιατί είναι 3 μέρες συνεχόμενες, ας το πούμε, σε διαδικασίες. Έχει ψυχοσωματικά παιχνίδια, μας μετράνε επίσης και το ύψος, γιατί πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο ύψος. Τι ύψος πρέπει να έχετε? Τουλάχιστον δηλαδή. 1,62. Γιατί είναι, ναι, τουλάχιστον 1,62. Επίσης, κοίτασαν πάρα πολύ προσεκτικά το σώμα μας να δουν αν έχουμε κάποιο τατουάζ, γιατί απαγορεύονται τα τατουάζ σε εμφανή σημεία, ας πούμε στο χέρι, στο λαιμό. Δηλαδή πάρα πολύ περιοριστική. Ναι, η ώρα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τα κατάφερα, πέρασα και ξεκίνησα τη ζωή στο φαντασμαγορικό Ντουμπάι. Και εκεί λοιπόν άρχισα να ακούω ιστορίες για ιδιωτικά αεροσκάφη και πως οι συνθήκες εργασίας ήταν ακόμα καλύτερες από την Emirates. Και λέω, γιατί να μην προσπαθήσω. Και έστειλα λοιπόν το βιογραφικό μου σε αρκετές ιδιωτικές εταιρείες και η αλήθεια είναι ότι δεν τα κατάφερα με την πρώτη προσπάθεια, γιατί όλες οι αεροπορικές με τα ιδιωτικά αεροσκάφη μου έλεγαν προσπάθησε πάλι όταν θα έχεις προϋπηρεσία. Θέλανε προϋπηρεσία, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Το μόνο που σου έλειπε ήταν η προϋπηρεσία. Ναι, και έλεγα, μα πώς θα, κάποιος πρέπει να μου δώσει την ευκαιρία για να ξεκινήσω. Και εγώ επέμενα και κάποια στιγμή δέχτηκα λοιπόν ένα email και μου έλεγαν ότι αν θέλω να με απαρριθώ από την Emirates, αν είμαι έτοιμη μπορώ να προχωρήσω να περάσω από μια συνέντευξη. Λοιπόν, με κάλεσαν για συνέντευξη και εγώ τότε δεν ήξερα ότι πρόκειται για τη βασιλική οικογένεια. Ήξερα απλά ότι πρόκειται για κάποιο επιχειρηματία, ίσως κάποιο businessman. Και ήμασταν τότε, θυμάμαι, 30 κοπέλες, αλλά οι 30 κοπέλες είχαν επιλεχθεί μετά από κάποια αυστηρά κριτήρια, ας το πούμε και έτσι. Και θυμάμαι ότι τότε μιλούσαμε με τις κοπέλες που περιμέναμε να μιλήσουμε με την Gabby Crew Manager και όλες είχαν προϋπηρεσία σε ιδιωτικά αεροσκάφη. Και λέω, όχ, λέω, μήπως πάλι θα με απορρίψει για αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Τελικά από τις 30 κοπέλες επέλεξαν 2, εμένα και κάποια άλλη. Mm-hmm. Και ξέραμε εμείς οι 2 κοπέλες ότι στο τέλος μία θα καταφέρει. Περάσαμε λοιπόν από μία δοκιμαστική πτήση και τελικά τα καταφέρα εγώ. Η κοπέλα η άλλη ήταν, δεν ήταν Ελληνίδα. Από την Βραζιλία, αν θυμάμαι καλά. Από την Βραζιλία. Ναι. Ναι, είχα ενθουσιαστεί. Στην συνέντευξη σας, ας πούμε, τι σας ρωτάγανε, τι σας βάζανε δηλαδή να κάνετε, τι κριτήρια? Κυρίως μας έκαναν πάρα πολλές ερωτήσεις και κυρίως προσπαθούσαν να καταλάβουν το χαρακτήρα μας και τη συμπεριφορά μας. Μου είπαν πως τους άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ήμουν ντροπαλή και σφιγμένη και ότι ήμουν πάρα πολύ χαμογελαστή. Γιατί η κυρία η οποία με επέλεξε ήταν ψυχολόγος. Οπότε μπορούσα να καταλάβει από τις απαντήσεις που έδινα κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό το να μπορούν να μας εμπιστευτούν. Γιατί έχουμε υπογράψει συμβόλαια χεμήθειας και φυσικά ό,τι βλέπω ότι ακούω στο αεροπλάνο, τα κρατάω για μένα. Οπότε προσπαθούσαν με πάρα πολλές διαφορετικές ερωτήσεις να καταλάβουν πτυχές του χαρακτήρα μας και αν κάνουμε για αυτή τη δουλειά. Μπορείς να μου αναφέρεις έτσι, αν θυμάσαι, κανένα δύο ερωτήσεις για να καταλάβουμε περίπου. Γιατί μερικές από αυτές συχνά σε αυτές του είδους συνεντεύξεις είναι και παγιδευτικές ερωτήσεις. Εσύ θες να πεις κάτι για να εντυπωσιάσεις και τελικά είναι εις βάρος σου. Ναι, ακριβώς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά με είχαν ρωτήσει για το αν θα δω στο αεροπλάνο κάτι συγκεκριμένο, αν δω ας πούμε μια κυρία ή ένα κύριο που φοράνε την αμπάγια, εγώ πώς θα πρέπει να φερθώ, πώς θα πρέπει να τους συμπεριφερθώ, γιατί προσπαθούσα να καταλάβουν αν εγώ είμαι ευγενική και αν μπορώ να σεβαστώ το επίπεδό τους. Οπότε εγώ με την απάντησή μου τους έδειξα ότι είμαι ένα άτομο πολύ χαμηλών τόνων και ότι δεν προσπαθώ να εντυπωσιάσω τον κόσμο και ότι σέβομαι και πώς να σας το πω, ότι δείχνω μεγάλο σεβασμό σε τέτοιου είδους άτομα.
και χάρηκαν ιδιαίτερα που μπορούσα να ανταπεξέλθω. Πόσο καιρό σου πήρε όλο αυτό μέχρι να σου ανακοινώσουν ότι τελικά θα είσαι εκεί ή στη θέση? Ένα μήνα, περίπου 1,5 μήνα. Έκανες ένα μήνα συνεντεύξεις, Ναι. Και τελικά όταν σου είπαν ότι εσύ είσαι η τελική επιλογή, σου αποκαλύψαν εκείνη τη στιγμή για ποιο θα δουλεύεις? Όχι, εκείνη τη στιγμή, όχι. Έκανα την πρώτη πτήση και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ο Σέιχς με την οικογένειά του προσγειώθηκαν με ένα ελικόπτερο μπροστά από το αεροπλάνο του. Είχαμε στρώσει το κόκκινο χαλί μετά, μπήκαν μέσα. Και τότε εγώ είχα αρχίσει να καταλαβαίνω κάτι, γιατί τους είδα ότι ήταν έτσι ντυμένοι με πολύ κυριλέρουχα, αν θα μπορούσα να τα πω έτσι, και είδα ότι φορούσαν και τα μακριά φορέματα, φορούσαν και κοσμήματα έτσι πολύ μεγάλα και λέω μάλλον πρόκειται για κάποιο πρίγκιπα, για κάποιο σέιχη, και ρώτησα και μου είπαν ναι, απλά θα σου πούμε περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, γιατί το κατάλαβα ότι δεν μπορούσαν αμέσως να εμπιστευτούν εμένα και να αρχίσουν να μου λένε πληροφορίες μέχρι να οικειοποιηθούμε κάπως. Εσύ ξέρεις κάθε φορά που φεύγετε που πάτε? Το μαθαίνουμε ίσως μία μέρα πριν ή δύο μέρες πριν, ή ακόμα έχει τύχει και τελευταία στιγμή να μας πούν τον προορισμό. Έχει τύχει πολλές φορές που πηγαίνουμε σε κάποιο προορισμό να μας πούν δεν πρέπει να ανεβάσετε τίποτα απολύτως στα social media, απαγορεύεται. Και φυσικά το καταλαβαίνω. Ναι, ειδικά όταν πηγαίνουμε στο παλάτι στη Σαουδική Αραβία όπου και μένουμε μαζί τους, μας λένε απαγορεύεται να ανεβάζετε το οτιδήποτε. Τι εννοείς μένετε μαζί τους? Όταν πηγαίνουμε στη Σαουδική Αραβία, μας παίρνουν μαζί τους στο παλάτι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράρτημα που είναι για μένα και την άλλη κοπέλα και μένουμε εκεί πέρα. Δουλεύετε δύο μαζί ή μία ντουπλάκι? Είμαστε δύο κοπέλες. Δύο κοπέλες μαζί στο αεροπλάνο και δουλεύουμε να αλλάξει κάθε μήνα. Και πώς είναι να ζεις μέσα στο παλάτι? Είναι φοβερά. Υπάρχει το γυμναστήριο, υπάρχει πισίνα, υπάρχει μπιλιάρδο, υπάρχει σαούνα, χαμάμ. Και έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά και εσείς μπορείτε να κάνετε είναι τα μόνο πάντα. Για μας. Αυτά είναι μόνο για εσάς. Ναι, είναι μόνο στο χώρο στον οποίο μένουμε εμείς. Υπάρχει ακόμα ο χώρος που οι Φιλιππινέζες μας κάνουν μασάζ, έρχονται και μας ρωτάνε τι ώρα θέλετε να σας κάνουμε μασάζ, τι ώρα θέλετε να σας μαγειρεύσουμε, τι θέλετε να φάτε. Είναι φοβερά. Εγώ δεν περίμενα τέτοιου είδους αντιμετώπιση. Δηλαδή, πόσο καιρό μένετε στο παλάτι υπό αυτές τις συνθήκες? Εξαρτάται. Κάθε φορά είναι διαφορετικά. Μπορεί να πάμε για 3 μέρες, μπορεί να πάμε για 2 εβδομάδες. Ναι, αλλά είναι πολύ ωραία. Η άλλη κοπέλα, ας πούμε, μπορεί κάποιες φορές να παραπονιέται, γιατί δεν της αρέσει να είναι τόσες μέρες μέσα στο παλάτι, γιατί όταν θέλουμε να βγούμε έξω, έχουμε τον security που μας πηγαίνει, ας πούμε, μέχρι το mall, περιμένει και μετά μας επιστρέφει πίσω. Οπότε είναι κάπως περιοριστικά ή πρέπει να φοράμε την αμπάγια και να καλύπτουμε και το κεφάλι μας με ένα μαντίλι. Ναι, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, ας πούμε. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Έχεις νιώσει, αν όχι από την βασιλική οικογένεια, παρέτα από κάποιον καλεσμένο ή κάποιον που συνόδευε η βασιλική οικογένεια, να σε φλερτάρει επίμονα? Να με φλερτάρει? Όχι, δεν έχει συμβεί αυτό. Έχω δεχτεί συμπάθεια ίσως και εμπιστοσύνη. Στην τελευταία πτήση που είχα κάνει μαζί τους, μου είπαν ότι θέλουν να τους φτιάξω μουσακάκι τζατζίκι, γιατί τους αρέσουν πάρα πολύ η ελληνική κουζίνα. Προσοχή. Silver Alert. Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να βοηθήσετε? Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση. They tell me I was adopted from Greece. They tell me my birth name was Evtychia. Χιλιάδες παιδιά από την Ελλάδα υιοθετούνται και φεύγουν στην Αμερική. Μιλάμε για περίπου 3.200 παιδιά που πήγαν στην Αμερική τα πρώτα 15 χρόνια μετά τον εμφύλιο. Μια άγνωστη ιστορία και ο αγώνας για επανασύνδεση με τις ρίζες τους. I got an email from her. Take a seat first. Your mother is alive and well at the age of 79. And I started to bawl. I just cried. 360 μοίρες με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Πέμπτη, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. Βακτηρίδια παντού. Μόνο το απορριπαντικό δεν φτάνει. Πρόσθεσε τον Dettol για τα ρούχα που εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηριδίων χωρίς χλώριο ακόμη και στους 30 βαθμούς. Dettol. Ό,τι χρειάζεσαι για προστασία. Όλα αυτά που πρόκειται να έρθουν κρύβονται μέσα στο δικό σου τώρα. WhatsApp. Όλα είναι τώρα.
Μη λι τη. Μη. Μην το φουράζουμε. Είναι από μήλα. Έχει αλκοόλ. Πιάσε ένα μυλοκλέφτη. Ακολούθησε την Αλεπού. Το Πάσχα είναι παντού και οι προσφορές είναι στον Γερμανό. Γιατί μόνο εδώ κερδίζεις 10% επιστροφή από τις αγορές σου. Αφόκτησε smartwatch Xiaomi Amazfit Beat μόνο με 79 ευρώ. Action Camera Encore 4K μόνο 59,90 και δώρο κάρτα μνήμης 64 GB. Και TV Thomson LED 30 διάρα τώρα μόνο με 139 ευρώ. Νέα σειρά κουρευτικών μηχανών Panasonic. Με ειδικό σχεδιασμό για απόλυτη εργονομία και λάμες με κλίση 45 μοιρών για γρήγορο και ιδανικό κούρεμα. 38 διαφορετικές ρυθμίσεις ακριβίας χαρίζουν τέλειο αποτέλεσμα με μία μονοκίνηση. Και με αδιάβροχο σχεδιασμό. Νέα σειρά κουρευτικών μηχανών από την Panasonic. Japanese Blade Technology. Θύμησέ μου, τι άλλο θέλεις να πάρω? Θα σε πάρω μετά. Χρήση κινητού. Μα δεν έχω αυτοκίνητο. Έχεις. Στα Lidl έχεις αυτοκίνητο. Γιατί γιορτάζουμε τα 20 χρόνια μας και δίνουμε 20 αυτοκίνητα σε 20 τυχερούς. Με αγορές άνω των 25 ευρώ, πάρε ένα δελτίο συμμετοχής από το ταμείο. Μπες στο site της Lidl και δες αν κέρδισες. Lidl. 20 χρόνια κάνουμε την κάθε μέρα αξίζει. Η καρδιά του ρεπορτάζ χτυπάει στον Αλφα. Έχουμε αποκλειστική είδηση. Πληροφορίες χρηστικές πολύ σημαντικές. Άμεσο. Νύχτα πρώτα βράδυ, όλα ήταν αυτή. Είναι απίστευτο. Ουσιαστικό. Σας πούμε τι γίνεται για την πρώτη κατοικία. Δυναμικό. Δυνάμεις των ΜΑΚ παραμένουν στο σημείο. Τραυματίες έχουμε και συλλήψεις. Αλφα ρεπορτάζ. Με τη Ράνια Τσίμα και τον Σπύρο Λάμπρου. Καθημερινά στις 10.30 το πρωί. Γιατί όταν οι εξελίξεις τρέχουν, ο Αλφα είναι ένα βήμα μπροστά. 20 χρόνια νεότερος. Λες. Λέω, ακόμη και αν αλλάξει η εμφάνιση, η καρδιά μένει πάντα ίδια. 20 χρόνια μετά και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά οι δυνατές φιλίες είναι fix. Από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Fix Ελλάς. Μία χώρα, μία μπύρα. Μπουγάδα. Υπάρχει καινούριος τρόπος. Βάλε Pods στα λευκά, Pods στους λεκέδες. Ή μπορείς να... Ουψ. Ariel Pods. Δύο φορές πιο συμπυκνωμένο σε σχέση με το υγρό απορριπαντικό. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Το Πάσχα είναι παντού και οι προσφορές είναι στον Γερμανό. Γιατί μόνο εδώ κερδίζεις 10% επιστροφή με κάρτες Eurobank από τις αγορές σου. Smartphone Huawei P20 Lite με υψηλές επιδόσεις σε σούπερ τιμή. Τώρα με 239 ευρώ. Και laptop HP με επεξεργαστή i5 8ης γενιάς σε απίστευτη τιμή. Από 649 τώρα με 429 ευρώ. The beauty of life is in the details. Details that have seemed impossible to truly capture until now. Introducing the new Nokia 9 PureView. 5 cameras with Zeiss optics. Explore every detail. What does a captain smell like? Unforgettable. When he dives into dangerous water, the ocean recognizes his scent and carries him to exactly where he wanted to be. Which in this case is on a piano. Όλοι πιστεύουν σε κάτι. Εμείς πιστεύουμε πως τώρα θα έπρεπε να μοιράζεις γκολ με ένα μύθο παγωμένο στο χέρι και του Δελιβερά να πλησιάζει. Παντού υπάρχει χώρος για μια ρεβάνς. Παντού υπάρχει ένας μύθος. Με λένε Μανώλη και είμαι από τον Πρασέ Χανίων. Αν τυχόν και περάσει από το χωριό μας, στάσου να σε κεράσω μια τζικουδιά και φακές σαλάτα με λάδι από τις ελιές μου. Από αυτές τις ελιές γίνεται και το φρουτόδες εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Άλτης Χανιά Κρήτης. Άλτης Χανιά Κρήτης. Εξαιρετικό μέχρι την τελευταία σταγόνα. Είσαι πολύ αδύναμος για μπάσκετ. Είσαι εκτός αποστολής. Yeah, this is what my dreams are made of. And every night I didn't sleep was gonna pay off. Show everyone that ever doubted me they way off. Μην αφήνεις τίποτα να σε σταματά, ούτε την πιτηρίδα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
Επειδή η πολιτική δεν είναι κραυγές, αλλά τα γεγονότα. Γίνονται όλα όμως τόσο γρήγορα. Ένα τελείωτο αλαλούμ στο όνομα. Να μένετε, να ανεβάσει ακόμη περισσότερο πληροφορίες που έρχονται από την γειτονική χώρα. Θα έχουμε τώρα στην οικονομική επικαιρότητα. Επειδή η οικονομία δεν είναι τα νούμερα, αλλά οι άνθρωποι. Μιλάμε για χιλιάδες δικαστικές δίκες. Η υποβολή των αιτήσεων μέσα από την Ελλάδα. Είναι επέκτηση αυτή την ώρα. Πραγματοποίησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Η φύση στον Αλφα. Έγκυρα, ψύχραμα, αντικειμενικά. Αλφα News. Οι φύσεις όπως είναι. Είναι ιδιότροποι άνθρωποι. Όχι, καθόλου. Γιατί ξέρεις, κάποιοι ακούνε, ρε παιδί μου, άραβας, σαουβάραβας, λεφτά, κλίδα, πλούτη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ στην αρχή, όταν μου είπαν ότι πρόκειται για τη βασιλική οικογένεια, τρόμαξα λίγο και αγχώθηκα. Γιατί είχα ακούσει διάφορες ιστορίες ότι κάποιοι είναι πάρα πολύ αυστηροί και μπορούν να προσβάλλουν και όλο στο άλλο άτομο. Αλλά δόξα τω Θεώ, η δική μας δεν είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ ευγενική. Μας λένε κάθε φορά σε ευχαριστώ πολύ, φέρω μου σε παρακαλώ πολύ ένα τσάι. Είναι πάρα πολύ ευγενική. Ποτέ δεν μας προσέβαλαν, δεν είπαν κάτι που να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Αραβικά έχεις μάθει, μιλάτε αραβικά πλέον? Όχι, απαγορεύεται να γνωρίζουμε την αραβική γλώσσα. Ήταν μία από τις προϋποθέσεις για να γίνουμε μέλη του πληρώματος. Δηλαδή, όποια ήξερε αραβικά κοβότανε. Ναι. Ενώ θα νόμιζε ότι θα της δώσει ακριβώς το προβάδισμα, τελικά θα κοβότανε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι λένε. Ναι, είναι περίεργο, αλλά... Πόσο χρόνο είναι ο εργοδότης, ας πούμε? Είναι μεγάλος. Είχα ρωτήσει και εγώ πόσο χρόνο είναι. Μου είπαν ότι είναι μεγάλος, αλλά μικροδείχνει. Δεν θέλω να μιλάμε για ηλικίες, αλλά ξέρω ότι γυμνάζεται πάρα πολύ. Έχει μία γυναίκα? Εγώ τουλάχιστον έχω δει μία. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω αν έχει κι άλλες. Ναι, γυμνάζεται, έχει προσωπική γυμνάστρια και τρώει πάρα πολύ υγιεινά. Δηλαδή, βλέπω ότι φαγητό φέρνω από το σπίτι του που το ετοιμάζουμε και το δίνουμε και προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή του. Συνήθως πηγαίνετε ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικά ταξίδια? Από ό,τι έχω καταλάβει, πηγαίνουν και αναψυχής, κυρίως αναψυχής, αλλά έχουν και κάποιες business σε κάποια μέρη. Αλλά φυσικά και δεν μας λένε λεπτομέρειες κάθε φορά. Που πάνε. Σε κάθε προορισμό πόσο καιρό μπορεί να κάτσει, ας πούμε, η οικογένεια? Δεν μας το λένε εκ των προτέρων, δεν το γνωρίζουμε εξ αρχής. Μας λένε μπορεί 2-3 μέρες, αλλά έχει τύχει και 2-3 μέρες να γίνουν εβδομάδα, 10 μέρες. Και εσείς πώς κανονίζετε τι θα πάρετε μαζί σας σαν πράγματα? Πάντα έχω μαζί μου 2 μεγάλες βαλίτσες, φουλ, έχω και χειμωνικά ρούχα και καλοκαιρινά, γιατί δεν ξέρουμε σε ποιο προορισμό θα πάμε. Ναι, οπότε είμαι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Γιατί, ας πούμε, τώρα πριν ένα μήνα που ήταν χειμώνας, ας πούμε, εμείς είμαστε σε Σεϊχέλες, οπότε έπρεπε να έχουμε μαζί μου το μαγιό και καλοκαιρινά ρούχα. Και όταν είσαστε λοιπόν εκεί πέρα, εσάς η δουλειά σας είναι την ώρα της πτήσης. Mm-hmm. Φτάνετε, τακτοποιείτε η οικογένεια εκεί πέρα που θα μείνει. Εσείς τι κάνετε? Κάνουμε διακοπές. Ό,τι θέλουμε, ακριβώς, διακοπές. Μας έχουν σε πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία με πισίνα και θάλασσα, οπότε πραγματικά ναι, το βίωμα. Με τα έξοδα θεωρείς όλα πληρωμένα? Ναι, φυσικά, φυσικά ναι. Αυτούς. Ναι, οι απολαβές είναι καλές? Πάρα πολύ καλές. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν μπορώ να πω, δεν συγκρίνονται καν με το μισθό κάποιες αεροσυνοδού στην Ελλάδα. Ακούγεται φανταστική δουλειά. Δηλαδή, το μόνο μειονέκτημα που θα μπορούσα να βρω έτσι τώρα, έτσι λίγο που τα λέμε, είναι ότι θα σε περιορίσει πάρα πολύ όσον αφορά στην προσωπική σου ζωή. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να έχεις σχέση. Την έχεις εδώ, την έχεις εκεί. Ένα μήνα είσαι μέσα, ένα μήνα είσαι έξω. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και θετικό και αρνητικό, γιατί εντάξει, όταν έχεις τον άνθρωπο, καλό είναι και να σου λείπει καμιά φορά. Αλλά όταν κάποιος θέλει, μπορεί να τα προλάβει όλα και να τα συνδυάσει. Ίσως ναι, να είναι το μοναδικό αρνητικό, το ότι πρέπει συνέχεια να είμαι μια εδώ, μια εκεί, αλλά το έχω συνηθίσει. Η στολή σου πώς είναι? Είναι μακρύ μαύρο φόρεμα, κάτω από το γόνατο. Και όταν είναι η περίοδος του Ραμαζάνη, είναι συνήθως ή Μάιο ή Ιούνιο, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεγμένα ντυμένες. Είναι λίγο πιο αυστηρά εκείνη την περίοδο. Και φοράμε και κάποιο φουλάρι ίσως και κάποιο σακάκι μέσα στην καμπίνα. Τι μπορεί να ζητήσουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού? Το πιο περίεργο πράγμα που μπορεί να έχει ζητήσει η οικογένεια ή κάποιος καλεσμένος της οικογένειας? Συνήθως ζητάνε τσάι, πίνουν πάρα πολύ τσάι και πίνουν ένα συγκεκριμένο καφέ που φέρνουμε από τη Σαουδική Αραβία. Και όσον αφορά το φαγητό, δεν τρώνε κάτι τόσο εξειδικευμένο. Τρώνε δηλαδή απλά φαγητά και θα φάνε και μακαρόνια και ψάρι. Θα φάνε τα πάντα. Πολλές φορές ετοιμάζουμε μπουφέ για να έχουν πάρα πολλές επιλογές και να φάνε ό,τι θέλουν. Αυτό το αποφασίζει
οικογένεια ή υπάρχει κάποιος ο οποίος σας δίνει εντολές? Όταν έχουμε το ΣΕΙΧ στην πτήση συγκεκριμένα, έρχεται ένα κουτί από το σπίτι, από το παλάτι, που είναι κλειστό, σφραγισμένο και το ανοίγουμε στην πτήση. Οπότε έχει επιλέξει αυτός, έχει κανονίσει με κάποιο άλλο άτομο το τι ακριβώς θέλει να φάει και απλά το φέρνουν σε εμάς στην πτήση και το σερβίρουμε σε αυτόν. Mm-hmm. Αν γίνει κάποιο λάθος, ας πούμε. Έχει γίνει λάθος. Μία κοπέλα είχε ρίξει κάτω το τσάι, αλλά η αντίδρασή τους ήταν φυσιολογική. Είπαν ότι δεν πειράζει, γιατί η κοπέλα είχε αγχωθεί. Και λέει: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είπε κατευθείαν για να την κάνει να νιώσει όμορφα. Γιατί, ναι, γιατί είχε νιώσει άβολα. Εδώ πού είσαι και γιατί φοράς και τη μαντήλα? Α, εκεί είμαι στο Αμπουντάμπι, mm-hmm. στο Μόσκ και ήταν υποχρεωτικό να βάλουμε την αμπάγια και το μαντήλ για να μπούμε μέσα. Πάντως θα σου πω κάτι, περιγράφεις μια συμπεριφορά έτσι και μια καλομεταχείριση που δεν είναι πάντα, πώς να σου το πω, συνώνυμο της φιλοσοφίας που έχουν οι αραβικές χώρες όσον αφορά στις γυναίκες. Ναι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι στη Σαουδική Αραβία η γυναίκα έχει πολλούς περιορισμούς. Ναι, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί για τη γυναίκα. Πρόσφατα πήρε το δικαίωμα να οδηγεί το αυτοκίνητο. Αλλά όταν πηγαίνω εγώ με το υπόλοιπο πλήρωμα στη Σαουδική Αραβία, δεν έχω δεχτεί κάποια έτσι αρνητική ατμόσφαιρα, να το πω και έτσι. Και κάθε φορά που φτάνουμε στο αεροδρόμιο, κατευθείαν έρχονται να μας εξυπηρετήσουν, μας παίρνουν αμέσως τις βαλίτσες για να μην τις σηκώνουμε. Δηλαδή αυτό το, πώς να το πω, τη φήμη που ακούγεται ότι οι γυναίκες έχουν κάποια αντιμετώπιση ίσως όχι τόσο καλή, δεν το έχω βιώσει. Ίσως θα έλεγα το αντίθετο. Έχεις νιώσει, αν όχι από την βασιλική οικογένεια απαραίτητα, από κάποιον καλεσμένο ή κάποιον που συνόδευε η βασιλική οικογένεια, να σε φλερτάρει επίμονα? Να με φλερτάρει, όχι, δεν έχει συμβεί αυτό. Έχω δεχτεί συμπάθεια ίσως και εμπιστοσύνη και μάλιστα μπορώ να σας αναφέρω ότι πρόσφατα, στην τελευταία πτήση που είχα κάνει μαζί τους, μου είπαν ότι θέλω να τους φτιάξω μουσακάκι τζατζίκι, γιατί τους αρέσουν πάρα πολύ η ελληνική κουζίνα. Έχουν έρθει στην Ελλάδα? Ναι, έχουν έρθει. Για διακοπές? Ναι, είχαμε πάει μαζί στη Μύκονο. Mm-hmm. Είχαν μείνει αρκετές μέρες και είχαν εντυπωσιαστεί με το φαγητό, τη μουσική, το ούζο. Οπότε από τότε τους είχε μείνει στο μυαλό η ελληνική κουζίνα, οι γεύσεις και μου είχαν ζητήσει να τους φτιάξω μουσακά. Και όταν λέμε η οικογένεια του Σεϊχ, είναι ο Σεϊχ, η γυναίκα του? Ναι, κάποιες φορές έχουμε κάποιους πρίγκιπες, πριγκίπισες, ας πούμε, συγγενείς, τα παιδιά του Σεϊχ, ο αδερφός του. Είναι δηλαδή μεγάλη οικογένεια. Τα περισσότερα άτομα που έχουμε μεταφέρει είναι 15 περίπου. Μπορεί να μεταφέρουμε 2 άτομα, 10. Οι φίλες όταν τους το λες επηρεάζουν, ναι, ότι μπορεί να γνωρίσεις και το δικό σου τον πρίγκιπα και άμα είναι κανένας ωραίος. Ναι, μου έλεγαν έτσι, ναι, δέχομαι τέτοιου είδους πειράγματα, λογικό είναι. Αλλά πάντα το κάνω για να με πειράξουν. Τι θα σε έκανε να πεις ότι τώρα φτάνει, αρκετά έκατσα εδώ, θέλω να φύγω ή να αλλάξω κάτι? Μόλις τελειώσω την εκπαίδευση ως πιλότος. Α, κάνεις εκπαίδευση για πιλότο? Ναι. Και είναι αυτός ο λόγος που βρίσκομαι τώρα στην Αθήνα, γιατί παρακολουθώ κάποια μαθήματα για να τελειώσω τη θεωρία, να ξεκινήσω πάλι τις πτήσεις. Ναι, οπότε μόλις τελειώσω την εκπαίδευση και βρω τη δουλειά σαν πιλότος, θα πρέπει να... Και αν σου πούνε να γίνεις πιλότος της οικογένειας? Δεν αποκλείεται και αυτό, θα δούμε μέχρι τότε. Αφήνω ανοιχτές τις πόρτες, έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί τους, οπότε όλα είναι πιθανά. Στο παλάτι που μένετε ή ξέρω εγώ μέσα στο αεροπλάνο, τι είναι αυτό που έχεις δει και σου έχει κάνει τρομερή εντύπωση? Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το κρεβάτι, το έτσι όπως είναι στρωμένο και το ύφασμα των σεντονιών. Είναι... Μετάξι. Ναι, μετάξι. Ξέρω ότι είναι χειροποίητα τα παραγγέλματα, ναι, είναι από ειδικό μαγαζί. Αυτό το γνωρίζω κι εγώ. Ναι, και ότι είναι όλο έταξα. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικές και τα στέλνουμε στο καθαριστήρι, δεν ξέρω πού ακριβώς, σε συγκεκριμένα μαγαζιά, να το πω και έτσι, για να τα καθαρίσουν. Ναι, οπότε μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Κάποιος από αυτούς που να ήταν έτσι λίγο ιδιότροπος και να σας έφερε σε λίγο ναι, δύσκολη θέση? Ναι, υπάρχει ένας ιδιότροπος επιβάτης, ο οποίος σήμερα θα του αρέσει το τυρί, ας πούμε, αύριο δεν θέλει τυρί και παραπονιέται, ας πούμε, γιατί μου βάλετε τυρί, ήθελα, αύριο δεν θέλει, κάπως έτσι.
Εκεί εσύ πώς τους αντιμετωπίζεις? Με ένα χαμόγελο. Με ένα χαμόγελο. Δεν μπορώ να του πω, α, είσαι περίεργος. Είσαι υποχρεωμένος να σε ενημερώνεις για το τι κάνεις κατά τη διάρκεια του ρεπό σου? Δηλαδή, όχι, όχι. Το ότι εσύ σήμερα μπορεί να βγεις να μιλήσεις για τη δουλειά σου, θα πρέπει να το ξέρουν, ναι. Όχι, όχι. Αρκεί να είμαι εντός ορίων, να το πω και έτσι. Ακόμα και όταν είμαστε, ας πούμε, στην Ιταλία, σε κάποια πόλη, εγώ μπορώ να πεταχτώ την ίδια μέρα στη δίπλα πόλη, επιτρέπεται αυτό. Mm-hmm. Φυσικά δεν μπορώ να πάρω το αεροπλάνο να πάω σε κάποια άλλη χώρα, mm-hmm. αλλά μας επιτρέπεται. Μας δίνουν μάλιστα και αυτοκίνητο να μετακινούμαστε στην πόλη. Έχουν θυμώσει ποτέ? Όχι, όχι, δεν έχει γίνει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποιο άσχημο περιστατικό. Νομίζω ότι πραγματικά είσαι πάρα πολύ τυχερή. Έχεις μια πολύ έτσι, ακούγεται τουλάχιστον πολύ εντυπωσιακή. Σε ποια μέρη έχεις ταξιδέψει? Που δεν έχω ταξιδέψει, θα ήταν πιο εύκολο να απαντήσω. Είναι πάρα πολλοί οι προορισμοί που έχω ταξιδέψει. Θα μπορούσα χαρακτηριστικά να αναφέρω τους αγαπημένους μου, ας πούμε. Las Vegas, Miami, Άγιος Μαυρίκιος, Μαλδίβες, Σεϊχέλες φυσικά, Λος Άντζελες. Και εκεί η ζωή που κάνουνε. Είναι προκλητική. Το ότι υπάρχει άφθονο χρήμα, το έχω καταλάβει. Γιατί ειδικά, ας πούμε, για το catering, το φαγητό που παραγγέλνουμε εμείς στο φαγητό για αυτούς, δεν υπάρχει συγκεκριμένο budget, να το πω και έτσι. Μπορούμε να παραγγείλουμε όσο φαγητό θέλουμε και για μία πτήση, ας πούμε, τα λουλούδια μόνο, τα οποία είναι διακοσμητικά, κοστίζουν 2.000 ευρώ. Τι λουλούδια είναι αυτά, καλέ? Λουλούδια. Πόσα βάζετε? Δύο-τρία βάζουμε. Ας πούμε λίγο στην τουαλέτα, λίγα στο σαλόνι, λίγα στη τραπεζαρία. Ναι, δεν μας περιορίζει. Η διαδικασία της προετοιμασίας του αεροπλάνου, δηλαδή πώς έχεις? Σας λένε ότι θα φύγει όσο έχεις, ναι, την επόμενη μέρα, κάνουμε, πάει εκεί. Φροντίζουμε για το φαγητό, γιατί πρέπει να παραγγείλουμε εμείς το φαγητό και να κανονίσουμε ότι σίγουρα το φαγητό που θα έρθει από το σπίτι του Σέιχη θα φτάσει στην πτήση. Άρα έρχεται από το σπίτι του Σέιχη. Ναι. Ο μάγειράς του το ετοιμάζει? Ναι, δηλαδή. Έχει συγκεκριμένο μάγειρα. Το μενού το αποφασίζει ο μάγειρας, βέβαια, έτσι. Για το Σέιχη μόνο. Όσον αφορά τους υπόλοιπους επιβάτες που έχουμε, παραγγέλνουμε εμείς μια μεγάλη. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά φαγητά. Πρέπει να έχουμε και ψάρι και κρέας και μακαρόνια. Από όλα πρέπει να υπάρχουν. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα θέλει ο καθένας να φάει εκείνη τη στιγμή. Οπότε δεν πρέπει να ζητήσω κάτι και να μην το έχουμε. Στην πρώτη πτήση που πήγα και είδα πόσο φαγητό έχουν, εντυπωσιάστηκα, λέω, είναι σαν εστιατόρια εδώ πέρα. Και μετά τι γίνεται όλο αυτό το φαγητό? Αυτό είναι το θέμα, ότι παραγγέλνουν τόσο πολύ φαγητό, ξοδεύουν τόσο πολλά χρήματα και μετά στο τέλος ό,τι μείνει ή θα το πετάξουν ή θα το δώσουν στα άτομα που δουλεύουν στο ground, στο έδαφος. Βλέποντάς τους, θεωρείς ότι είναι ευτυχισμένοι? Τώρα κανείς δεν ξέρει, φαίνονται ευτυχισμένοι. Τώρα τι κρύβει ο καθένας μέσα του, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά τουλάχιστον είναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται χαμογελαστή. Μάλιστα, Κυριακή. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα. Ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που μας είπες. Να το απολαύσεις, αν και ξέρω ότι σύντομα θα το αφήσεις, γιατί έχεις ακόμα πιο μεγάλες βλέψεις. Ναι. Ο επόμενος στόχος πρέπει να γίνεις πιλότος. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ να περάσεις καταπληκτικά, να ταξιδέψεις κι άλλο. Και σύντομα να μάθουμε ότι έγινες και πιλότος. Ναι, ευχαριστώ, να είστε καλά. Έτσι όμορφα λοιπόν. Με τη...